διαδικασία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ασκείτε μια κριτική στον χρόνο. Λέτε στην κυβέρνηση, πήγαινε γρήγορα σε συμφωνία γιατί η οικονομία πλήττεται, μπαίνουμε σε εφεσιακή φάση κτλ. Έχουμε μπει σε εφεσιακή φάση. Ναι, ωραία, και θα δω τι θα κάνω όμως. Αν θα ψηφίσω ή όχι. Αν θα στηρίξω ή όχι. Μισό λεπτό. Καταρχήν, πρώτον, επί τη αρχή, δεν μπορεί να λε στην αξιωματική αντιπολίτευση τοποθετήσει σε μια συμφωνία άμα δεν τη δείχνει. Και άμα δεν την έχει ενημερώσει και από των διαπραγματεύσεων. Εμεί είχαμε ζητήσει να μετέχουμε, αν θυμάστε, η θέση μα είναι να μετέχουμε στι διαπραγματεύσει, να βοηθήσουμε αν μπορούμε, με όποιο τρόπο μπορούμε. Δεν έγινε δεκτό. Υπήρξε μόνο μια ενημέρωση στη Βουλή κακή ποιότητα από τον Πρωθυπουργό. Έτσι. Έγινε για δικού του εσωτερικού λόγου για να υπάρξει όξυνση. Εν πάση περιπτώσει, εμεί γνώση των διαπραγματεύσεων δεν έχουμε. Ζήτησε ενημέρωση ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία και δεν είχε. Όχι, ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία δεν ζήτησε ενημέρωση, γιατί, αλλά το πάτε ανάποδα. Μα όχι, το είπε, άκουσα την κυβέρνηση. Το κάνω και πίσω το γάιδαρο. Άκουσα τον εκπρόσωπο τη κυβέρνηση να λέει: όπω ζητήσει ο κύριο Σαμάρα, εδώ είμαστε, θα τον ενημερώσουμε. Κατηδίαν θέλει, έτσι αλλιώ. Κατηδίαν και από εδώ και από εκεί. Υπάρχει εθνική αντιπροσωπεία και το ορθό γενέστε θα ήταν ο πρωθυπουργό να έρθει αναλυτικά να αφού δεν ήθελε, ξαναλέω, να μετέχουμε στη διαπραγματευτική ομάδα. Τελειώσαμε αυτό. Πάμε τώρα. Τα αντικειμενικά στοιχεία. Τους τέσσερις μήνες που υπάρχουν έχει δημιουργηθεί τεράστια ζημιά στην ελληνική οικονομία. Ήταν εδώ, καθόταν στην καρέκλα μου προηγουμένως ο κύριος, στην καρέκλα που κάθομαι εγώ ο κύριος Κορκίδης, έχει εκδώσει μια ανακοίνωση με την οποία το αποτιμά. 600 τόσες επιχειρήσεις κάθε μήνα, 600 τόσοι άνεργοι κάθε ημέρα, περίπου 60-70 επιχειρήσεις κλείνουν σε δεδομένη χρονική μονάδα. Αυτά τα πράγματα για την ελληνική οικονομία έχει ξαναγυρίσει σε ύφεση. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα απτά αποτελέσματα της τετράμινης διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από αυτού. Αυτό το οποίο ακούγεται ως φήμη χθες και είναι επίσης επικίνδυνο, το λέγατε και εσείς προηγουμένως, ρωτήσατε εμέσως, δεν επιβεβαιώθηκε από τον κύριο εκπρόσωπο της κυβέρνησης εδώ, είναι το θέμα παράτασης ενδιάμεσης συμφωνίας. Αυτό εκ πρώτης όψεως για την κυβέρνηση θα φαινόταν λυτρωτικό. Δεν θα έχει να αντιμετωπίσει τα μεγάλα κατά αυτήν θέματα. Έχει τέτοια πίεση. Όμως, τι πρόβλημα έχει. Παίρνει επιπλέον ηφαισιακά μέτρα. Η αύξηση του ΦΠΑ είναι βαθύ ηφαισιακό μέτρο. Μπορεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο να μπορεί να πρέπει να το κάνεις, αλλά είναι βαθύ ηφαισιακό μέτρο. Άλλα επίσης ηφαισιακά φορολογικά μέτρα και από την άλλη τι κάνει. Δεν παίρνει τα αναπτυξιακά μέτρα που είναι στο πακέτο Juncker και ό,τι αναπτυξιακό μπορεί να βγει. Πηγαίνει απλώς σε μια αλληλογισμένη παράταση με αυτά. Αυτά πάνε μαζί όμως, κύριε. Βεβαίως πάνε μαζί. Υπουργέ, όπως ξέρετε. Τα αναπτυξιακά με τα εφεσιακά δεν στα δίνουν μόνο τους. Δεν α πούν πάρει την ανάπτυξη και αυτήν την ύφεση. Η κυβέρνηση όμως τι κάνει. Η κυβέρνηση αυτό κάνει. Ναι. Παίρνει την ύφεση και αφήνει την ανάπτυξη για το φθινόπωρο. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να πάρει το πολιτικό κόστος να καταλήξει σε μια συμφωνία τώρα. Και όταν λέμε τώρα, εννοούμε 4 μήνες. Αυτό είναι. Παίρνει το πολιτικό. Δεν καταλήξει σε μια συμφωνία. Ή τη λέτε τη κυβέρνηση, παίρνει ηφαισιακά μέτρα που σου προτείνουν οι άλλοι, διότι στην πραγματικότητα αυτό γίνεται. Αν η κυβέρνηση δεν πιεζόταν από του εταίρου, δεν φαντάζομαι ότι έχει σκοπό να παρανεβάσει το ΦΠΑ. Λοιπόν, και τη λέτε ταυτόχρονα, υπόγραψε τη συμφωνία, αλλά είναι κακό που παίρνει τα μέτρα που προτείνουν οι άλλοι. Δεν γίνεται, αυτό είναι αντίφαση. Δεν είναι καμία αντίφαση. Δεν είναι καμία αντίφαση. Καταρχήν, τη συνταγματική ευθύνη για κάθε συμφωνία δεν την έχει κανένα άλλο και κανένα δανειστή. Την έχει η ελληνική κυβέρνηση. Προφανώς. Αυτό το παραμύθι, οι κακοί, οι ξένοι που μου λένε, που μου κάνουν, που μου ράνουν, αν δεν θέλει. Να έχει συνταγματική ευθύνη, μην είσαι κυβέρνηση. Άσε κάποιον άλλον. Τελειώσαμε. Άρα λοιπόν, εμείς συνομιλούμε με την κυβέρνηση του τόπου. Δεν συνομιλούμε με κανένα άλλο. Η κυβέρνηση το διακηρύσει. Λέει, δεν συναντώ δανειστές, δεν κάνω, δεν ράνω. Εγώ είμαι κυρίαρχη, δεν βλέπουν οι υπουργοί μου. Ωραία, το λέει. Το λέει. Πάμε λοιπόν. Μιλάμε λοιπόν, η κυβέρνηση έχει την ευθύνη της οικονομικής πορείας της χώρας. Έρχεται και μας λέει λοιπόν, έχω δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να καταλήξω σε μια συνολική συμφωνία και η άλλη επιλογή, την οποία οφείλω να πω είναι φήμες, δεν το ξέρουμε, είναι παρατείνω την ενδιάμεση συμφωνία μέχρι το φθινόπωρο, παίρνω ένα πρώτο πακέτο ηφαισιακών μέτρων, παίρνω μια περιορισμένη χρηματοδότηση και το φθινόπωρο συνεχίζω την κουβέντα ώστε να καταλήξω στην οριστική συμφωνία της τριετίας και να πάρω τα 30-50 δις. Το λογικό να τους πεις είναι τελειώνεται. Κανείς δεν πρόκειται να επενδύσει στην Ελλάδα αν δεν φτάσει σε οριστική συμφωνία. Αυτό που λέτε το θέλουμε όλοι να τελειώνουμε. Εάν όμως δεν βγαίνει αυτός ο λογαριασμός που λέμε τώρα και η κυβέρνηση μπορεί να πάρει αυτό το πακέτο τώρα, θα πείτε όχι. Με συγχωρείτε, αλλά ζητάτε στην κυβέρνηση ας πούμε, να πάρει να μειώσει τους μισθούς, τις συντάξεις. Από τώρα να ανεβάσει τους φόρους. Να βγάλω λίγο από τη δύσκολη θέση του κ. Όχι, δεν είμαι καμία δύσκολη θέση και μην με βγάλετε από πουθενά. Είστε σε επαρκώς δύσκολη θέση εσείς οι ίδιοι και σας παρακαλώ βγάλετε τον εαυτό σας και τη χώρα και αφήστε μας εμάς. Εμείς έχουμε τα δικά μας προβλήματα να τα λύσουμε. Σας λέω το εξής. Έχετε οδηγήσει τη χώρα σε ύφεση, σε απαράδεκτη οικονομική κατάσταση, ασφιχτιά η κοινωνία.
και απλώς κάθεστε και συζητάτε άνευ αντικειμένου. Στους 2,5-3 μήνες αλλάξατε διαπραγματευτική ομάδα. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα στην Ευρώπη. Μας έχετε γελιοποιήσει διεθνώς. Αυτά τα χθεσινά περί καταγραφής συνομιλιών υπουργών είναι ανεκδίγητα. Με αυτή την εικόνα στην Ευρώπη δεν πάτε πουθενά. Δεν θα βρίσκετε συνομιλητή σε λίγο. Σας παρακαλούμε, βρέστε λύση γρήγορα. Καλαπάνια τα πράγματα είναι άσπρα μαύρα. Εδώ έχουμε μία από αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει η ιστορία αυτή να τελειώσει αύριο. Με κάθε τρόπο, κύριε Δεδία. Α, για κάθε στιγμή. Με συγχωρείτε. Με 5 δις μέτρα. Με συγχωρείτε. Εσείς δεν θα ακούσατε. Τα μέτρα τα παίρνουμε με την καθυστέρηση αυτή τη στιγμή. Εμοραγούμε. Γυρίσαμε από την ανάπτυξη στην ύφεση. Αυτό το οποίο θα δώσουν. Γιατί όμως, θα σας πει κάποιος τι κάνουνε. Ναι. Δεν έχουν αλλάξει νομικά τίποτα. Okay. Τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους και μόνο. Και μόνο. Όχι, δεν είναι έτσι. Διότι πρώτον. Και μόνο η αβεβαιότητα. Και μόνο η αβεβαιότητα. Αφού στερέψατε το δημόσιο και δεν πληρώνεται κανένα προμηθευτή. Έχει στερέψει η οικονομία από χρήματα. Η κυβέρνηση έχει ξύσει τον πάτο του βαρελιού. Δεν πληρώνει του προμηθευτέ τη. Τα κόκκινα δάνεια έχουν εκτιναχθεί στον ουρανό. Συγγνώμη. Η χώρα δεν παίρνει λεφτά. Εδώ και ένα χρόνο κοντά. Μα το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, ότι η χώρα δεν παίρνει λεφτά. Και ενώ το δάνειο θα έπρεπε να, τα δανεικά θα έπρεπε να εξυπηρετούνται από χρήματα που παίρνουμε και τα ελληνικά χρήματα να χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη, αυτό το οποίο συμβαίνει ανάποδα είναι ότι ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού, οδηγούμε εξ αντικειμένου τη χώρα σε πλήρη ύφεση. Ακριβώς επειδή δεν παίρνουμε χρήματα εξαιτίας του λάθους χειρισμού και της συμφωνίας που έχουμε. Να τοποθετηθείτε και πάνω σε αυτή την πληροφόρηση που έχουμε, που είναι σοβαρή πληροφόρηση. Δηλαδή στην πιθανότητα που ρωτήσαμε πριν και τον κύριο Βαναλάκη. Είναι λάθος. Θα σας το πω αμέσως. Είναι ανάγκη πολιτικής επιβίωσης της κυβέρνησης. Βεβαίως αυτό είναι καλύτερο από το τίποτα. Είναι σολομόντια λύση, λέτε, στην πραγματικότητα. Είναι όχι σολομόντια με την καλή έννοια. Είναι αρνητικότατη. Απλώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, φαίνεται. Γιατί. Πολιτική επιβίωση, γιατί το λέτε. Βάζετε θέμα εκλογών. Θα σας το πω, όχι. Ίσα-ίσα. Εγώ σας λέω ότι δεν πρέπει να κάνετε εκλογές. Όταν θέτετε θέμα πολιτικής επιβίωσης. Δική σας εσωτερική. Έχετε πρόβλημα. Το ξέρετε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε στα λογικά και αυτό το ξέρετε. Απλώς δεν θέλετε τη βοήθεια. Όχι όλοι. Οι περισσότεροι. Όχι, έχει ένα δίκιο. Έχει ένα μικρό δίκιο. Εδώ ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το θέμα και να πάρουμε τα χρήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες. Όσο αυτό καθυστερεί και μετατίθεται, το αποτέλεσμα που προσπαθεί να αποφύγει η κυβέρνηση. Παραδείγματος χάρη εργασιακά. Λέει η κυβέρνηση, εγώ δεν θέλω να συμφωνήσω με ομαδικές απολύσεις. Θέλω να συμφωνήσω και εγώ μαζί τους. Ωραία, πάμε παρακάτω. Όμως, όταν 600 άνθρωποι χάνουν κάθε μέρα τη δουλειά τους, στην πραγματικότητα εξ αντικειμένου έχουμε μπει σε πλήρη εφαρμογή ομαδικών απολύσεων χωρίς να τις έχουμε νομοθετήσει ποτέ. Στον ιδιωτικό τομέα. Αυτός ο έρημος ο ιδιωτικός τομέας δεν αντέχει, σας διαβεβαιώ. Δεν αντέχει. Αυτό λοιπόν το οποίο λέμε στην κυβέρνηση με κάθε τόνο. 5 χρόνια 100 χτυπήματα, πού να αντέχει. Με συγχωρείτε. Δώσουμε συλλογικές μόνο του έμεινε, έγινε έτσι όπως έγινε. Με συγχωρείτε. Θα του δώσετε το δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Μα το θέμα δεν είναι τι θα του δώσετε. Του τα παίρνετε όλα. Όταν μου λέτε ως επιτυχία σας το οποίο μας το δίναν και εμάς στην πραγματικότητα, ήδη είχαμε φτάσει περίπου στο 1,5, αν θυμάμαι καλά. Να μειωθεί η συμφωνημένος δίκτυο ανάπτυξης από το 3,5 στο 1,5. Εκεί είχαμε πάει. Η κυβέρνηση μακάρι να πάει στο 1 και στο 0,8. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Όμως. Όταν έχει γυρίσει η οικονομία σε ύφεση. Αυτή η βελτίωση δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Το έχει χάσει ήδη. Άρα από τους 4 μήνες που καθυστέρησαν, αυτό που κέρδισαν το χάσανε. Και το χάσανε και χειρότερα. Αλλά όπως σας είπε, κύριε Δένδια, η κυβέρνηση ψηφίστηκε σε ένα πλαίσιο. Δεν μπορούσε η κυβέρνηση να κάνει προσαρμογές σε 3 μέρες. Δεν κάναμε εκλογές. Αλλιώς τι κάναμε. Μου μεταφέρετε εμένα το πρόβλημα, να το πω κομψά, των αναλυθιών που υποσχέθηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λέω την πραγματικότητα, κύριε Δένδια. Ότι η κυβέρνηση χρειάστηκε το χρόνο στην πραγματικότητα αυτό για να λιάνει και το έδαφος και το ίδιο το δικό της το έδαφος. Δικό της θέμα όμως. Και εμείς σας λέμε, μην πληρώσει η χώρα τα κερατιά της κατά δικά σου. Συμφωνείτε με την έκφραση. Και στο τέλος, κοιτάξτε κύριε Δέδια, είναι πολύ απλό το θέμα. Μπορεί να έχετε σε ορισμένες πλευρές ορισμένες καλές παρατηρήσεις. Αλλά το γενικό πλαίσιο είναι το εξής. Το εξής. Και αν θέλετε, εκμεταλλευτείτε την εμπειρία μας. Από το πρόγραμμα το οποίο είχε καλές και κακές πλευρές, είχε λάθος ποσοστός, είχε και στραβά. Είχε και θετικά, αλλά μην μπούμε τώρα σε αυτό. Αυτό κρίθηκε. Εσείς τι κάνετε με την ενδιάμεση πιθανή συμφωνία. Παίρνετε τα ηθεσιακά και αφήνετε πίσω τα αναπτυξιακά για το φθινόπωρο. Αυτό σας λέω. Και σας το λέω για να προσπαθήσω να σας βοηθήσω. Δεν σας το λέω για να ασκήσω αντιπολίτευση. Δεν έχει έννοια. Εκλογές ελπίζω θα γίνουν σε 3 χρόνια, αλλά δεν έχει καμία. Δεν πάμε να σκοράρουμε. Δεν προλάβατε στην Νέα Δημοκρατία τίποτα εκεί με την Εκεί εσείς. Πρόσθετα στα κομματικά αποδόματα. Τελειώστε και
Και πάρτε το αναρχικό. Δεν τη γλιτώνετε, κύριε Δέντη, για τα εσωκομματικά. Θα πάμε στο διάλειμμα. Δεν είναι αναρχικά τώρα. Και αμέσως μετά θα αναρχίσουμε μόνο τα κομματικά μετά. Ξέρετε, πολλές φορές συζητάμε τα κομματικά και λέει ο κόσμος, ό, τι με νοιάζει. Με νοιάζει, διότι το τι συμβαίνει στα πολιτικά κόμματα επηρεάζει και τη λειτουργία της δημοκρατίας και τα αποτελέσματα. Νομίζω όμως αυτό οι κατευθυντήριες γραμμές είναι σαφείς. Εμείς επιμείνουμε. Δεν μπορεί να έρθει η κυβέρνηση και να σου πει, ξέρεις κάτι, εγώ θέλω 180 ψήφους. Για να περάσει η συμφωνία, διότι είναι μεγάλη συμφωνία, σημαντική για τη χώρα. Θα μας συνδεσμεύσει για 5 χρόνια και θέλω 180. Μπορώ να σας το πω ευθέως και με ίσχυε τη συνείδησή μου. Με τη δική μας ψήφο η χώρα δεν πρόκειται να πάει στα βράχια, τουλάχιστον με τη δική μου. Αυτό, εάν η κυβέρνηση χρειαστεί τη στήριξή μας για να κρατήσει τη χώρα στην επιφάνεια, έχουμε εθνική υποχρέωση να της δώσουμε τη στήριξή μας. Το λένε όλοι αυτό στην Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ. Δεν το ξέρω. Εγώ γιατί έχετε δύο γραμμές μέσα στην Ελλάδα. Έχουμε ζητήσει να υπάρξει. Και ξέρουμε καλά ότι η πληροφόρηση, και δεν πέφτουμε έξω σε αυτό, υπάρχει ένα κομμάτι, το προεδρικό, ας το πούμε έτσι, που θα ήθελε πολύ να μην ψηφίσει τη συμφωνία αυτή. Δεν μπορώ να σας πω για μια συγκεκριμένη συμφωνία που δεν την έχω δει, αλλά είναι ένα πράγμα, μια προφανής αντίφαση. Το να λες σε μια κυβέρνηση επί 4 μήνες. Τι έλεγα εγώ προηγουμένως. Κάνει συμφωνία τώρα, κάνει συμφωνία. Και εγώ είμαστε. Και μετά τη πει, έκανε συμφωνία. Εγώ τώρα δεν την ψηφίζω. Θα μας πάρει να δεχτώ, εάν διαφωνείς επί των άρθρων, έστω και αν τη φέρεις ένα άρθρο, να πας σε ναι παρόν επί της αρχής και σε όχι επί των άρθρων. Αυτό είναι κάτι που είναι διαφορετικό. Αλλά επί της αρχής να πας αντίθετα στην αρχή επίτευξης συμφωνίας, αυτό δεν είναι εφικτό. Η ίδια η κυβέρνηση πιστεύει ότι θα αντέξει μια δύσκολη συμφωνία, κύριε Δένδια. Δεν είμαι ειδικός των εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Εύχομαι να το αντέξει. Εγώ είμαι υπέρ της ομαλότητας. Πιστεύω ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να έχει τον κύκλο της και τον χρόνο της. Και αυτή η κυβέρνηση, με όποιο τρόπο, αν θέλετε, εξαπατώντας, πήρε την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν πρέπει αυτή η κυβέρνηση ούτε να πέσει σε 4 μήνες, ούτε να μας πάει σε εκλογές σε 4 μήνες. Αυτό είναι λάθος και από τη δημοκρατική άποψη και από την είχε άποψη του. Είχε αναπτυχθεί αυτή η θεωρία της αριστερής παρένθεσης, είχε αναπτυχθεί στο χώρο σας. Δεν είναι ορθά αυτά, να σας πω τώρα. Αυτό συνιστά και προσβολή για το εκλογικό σώμα. Τι αριστερή παρένθεση, δηλαδή. Θα εκλέξει ο ελληνικός λαός με κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι έκανε λάθος ο ελληνικός λαός. Προφανώς δεν ψήφισα την αυτή. Αυτό το κρίνετε πολιτικά. Αλλά αυτή είναι η γνώμη. Όμως η κοινωνία κατέληξε σε κάτι. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Κάθε 3 μήνες θα λέμε φεύγει αυτή η κυβέρνηση, έρχεται η άλλη. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να αναπτύξει το σκεπτικό της, την όποια δυναμική της, την πρότασή της και η ελληνική κοινωνία από εκεί και πέρα. Σε αυτό το χρόνο να την κρίνει συνολικά. Εσείς τώρα, κύριε Δέλγια, έχετε ένα βαθύ πρόβλημα εσωτερικό στη Νέα Δημοκρατία. Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, νομίζω, με τον πιο έντονο τρόπο. Οι καμπάνες χτύπησαν προχθές πολύ δυνατά. Καλά, εδώ αυτοί που βγάλατε δημοσκόπηση μας έκανε. Ήταν μια καταστροφή. Μας έκανε καινούριους. Θα πάρετε κάποιες αποφάσεις στη Νέα Δημοκρατία. Σκοπεύετε να πάτε σε συνέδριο. Σκοπεύετε να πάτε σε διαδικασίες που θα λύσουν το πρόβλημα αυτό. Τι θα κάνετε. Και σας λένε και οι αντίπαλοι σας. Λέει επιτέλους, δεν είδατε κανένα να αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία. Ας πούμε εσείς. Ή άλλοι συναδελφοί σας που θέλουν να ηγηθούν. Δεν αναλαμβάνετε μια πρωτοβουλία ξεκάθαρη. Να σας πω κάτι. Εγώ μιλώ για τον εαυτό μου. Δεν ουδείς με εξουδότησα να μιλήσω για εσάς μιλάμε τώρα. Και εγώ δεν ανήκω στην ηγετική ομάδα της τωρινής Νέας Δημοκρατίας. Είναι προφανές αυτό. Είμαι εκτός αυτής. Αν θέλετε κατ' επιλογή, είναι κατ' επιλογή. Αλλά είμαι εκτός αυτής. Έχω μια διαφορετική άποψη. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια βαθύτατη αυτοκριτική. Γιατί φτάσαμε στο εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να το αποδεχθώ ως φυσιολογικό. Δεν μπορώ να, έστω και υπό συνθήκες κρίσης, ότι η κεντροδεξιά έχει ορωθεί το 27% και να, όταν το πετυχαίνει να λέμε μπράβο, ωραία, πήγαμε, κρατήσαμε. Για μένα η παράταξη έχει τα ιστορικά όρια του 47% του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του 46% του Κώστα Καραμαλή, για να μην πω το 54% του ιδρυτή μας. Ιδεολογικά την ιδρυτική μας διακήρυξη. Έχουμε συρρυκνώσει το μήνυμά μας προς την κοινωνία αυτή τη στιγμή. Απευθυνόμαστε σε ένα πολύ μειωμένο ακροατήριο. Αν θέλετε, θέλετε το ύφος έκφανσής μας. Θέλετε το ύφος των ανακοινώσεων μας. Έχει στρίψει δεξιά το κόμμα, τι έχει κάνει. Το κόμμα έχει στρίψει απολύτως ένα πολύ μικρό και πιο δεξιό ακροατήριο. Δεν κατέχουμε το χώρο του κέντρου και δεν πείθουμε και τη δεξιά, έτσι, διότι η δεξιά στην Ελλάδα είναι 15%. Ούτε εκεί δεν είμαστε πιστικοί. Και σιγά σιγά συρρυκνωνόμαστε. Και επίσης οι όροι που απευθυνόμαστε στην κοινωνία, που είναι όροι δικαίωσής μας, είναι όροι ιστορικοί, δεν είναι όροι πολιτικοί. Η υποχρέωση μας στην κοινωνία δεν είναι να τη ζητήσουμε τα αρέστα γιατί δεν μας ψήφισε. Επομένως, τι πρέπει να κάνετε για την ανάγνωση αυτή που λέτε, την κάνουμε όλοι. Το θέμα είναι ότι εσείς όμως πρέπει να αποφασίσετε. Πρέπει να, η άποψή μου, το έχω εισηγηθεί, το λέω ευθέως συνεχώς, δεν εισακούμαι από την ηγετική ομάδα, αυτό είναι θέμα δικό της, αυτή έχει την ευθύνη. Εγώ τι μπορώ να κάνω. Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ λέω είναι ότι θα πρέπει καταρχήν να υπάρξει σαφής κριτική για το τι φτάσαμε ως εκεί και αυτοκριτική.
ανάλογος καταλογισμός ευθυνών. Μπορεί να φταίω εγώ. Αλλαγή ηγεσίας χρειάζεται, κύριε Δένδια. Εφόσον επαναδιατυπωθεί η πρόταση, πρέπει να συζητηθεί και το θέμα του ποιος θα εκπροσωπήσει αυτή την πρόταση. Εσείς θέλετε να ηγηθείτε της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το θεωρώ απαραίτητο, ξέρετε, να ηγηθώ εγώ της Νέας Δημοκρατίας. Εάν το επιθυμείτε, απαραίτητο είναι άλλο θέμα. Όχι, είναι, εάν έχετε τη φιλοδοξία. Μου επιτρέπετε να σας πω ότι είναι. Η φιλοδοξία δεν είναι αθέμητη. Ότι είναι λάθος ερώτηση. Συγγνώμη που το λέω, δεν είναι. Το θέμα δεν είναι. Όποιος μπαίνει στη σχολή Ευελπίδων, μου λέγανε παλιά, έχει βαθύτατη φιλοδοξία να ηγηθεί του στρατεύματος. Δεν είναι αυτό το ζήτημα εδώ. Το ζήτημα είναι, μπορούμε να καταθέσουμε μια πρόταση στην ελληνική κοινωνία, εμείς ως κεντροδεξιά, η οποία να αποκαταστήσει την ύπαρξή μας πλέον. Γιατί έχουμε υπαρξιακό θέμα ως παράταξη των πολιτών. Την ίδια πρόταση θα καταθέσετε εσείς και ο κ. Σαμαράς. Όχι. Όχι, προφανώς. Επομένως, άρα γι' αυτό σας λέω. Άρα, λοιπόν, εξ αντικειμένου προκειμένου να ηγηθείτε με αυτά που λέτε. Άρα λοιπόν, στην ερώτηση σας απαντώ ευθέως. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις, οι οποίες εμένα μου είναι τόσο ξένες που δεν έχω κανένα λόγο όχι να ηγηθώ. Δεν ξέρω και αν μπορώ να τις προσυπογράψω. Πρέπει να φύγει ο κύριος Σαμαράς στην ηγεσία αυτή την ώρα. Δεν είναι. Είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Το να φύγει αυτή την ώρα ο κύριος Σαμαράς δεν είναι εφικτό. Άρα δεν έχει έννοια να σας μεταφέρω μια απάντηση. Έπρεπε να έχει φύγει λοιπόν από την προηγούμενη ώρα. Δεν θα το πω αυτό. Είναι άπρεπο προς τον επικεφαλής παράταξης. Αυτό που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια φάση ανοιχτών συζητήσεων και επαναδιατύπωση της πρότασής μας. Δεν είναι θέμα φεύγει. Είναι θέμα ποιος εκπροσωπεί μια νέα πιστική πρόταση. Μπορεί κανείς να εκπροσωπήσει μια πιστική πρόταση. Εκτός αν παραιτηθούμε συνολικά ως κεντροδεξιά από τη φιλοδοξία μας να κερδίσουμε εκλογές και να φτιάξουμε κυβέρνηση. Αν παραιτηθούμε και πούμε ότι δεν πειράζει, 15% ωραία. 12% άριστα, 9% ακόμα καλύτερα να είμαστε λίγοι, να συναντιόμαστε και εύκολα. Τότε μια χαρά είμαστε. Δεν πηγαίνει. Πάμε ένα σενάριο που πρόκειται για μεταβατική ηγεσία, ας το πούμε έτσι, ενός ενδιάμεσου προσώπου μέχρι να πάτε σε μια οριστική διευθέτηση, τέλος πάντων και του μηνύματος που λέτε που είναι το πιο σημαντικό. Παίζει αυτό. Εάν η πρόταση είναι σωστή, το θέμα της ηγεσίας είναι παρακολουθηματικό και πρέπει να υπηρετήσει την πρόταση. Το ερώτημα είναι ποια είναι η πρόταση προς την κοινωνία. Συγγνώμη που επιμένω. Έχω μπει σε μια αριστερή λογική και εγώ που δεν το πίστευα στη ζωή μου, αλλά πια η κοινωνία έχει αλλάξει. Ποτέ δεν είναι αργά. Η κοινωνία θέλει. Η κοινωνία, παλιά εμείς λέγαμε, μα έχει ο αρχηγός διατυπώνει την πρόταση. Έχει αλλάξει. Πρέπει αυτή τη στιγμή να έχεις μια σαφή ατζέντα για να την καταθέσει. Αλλιώς θα πάτε σε αυτά που είπα ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατεβαίνει με μια πρόταση στην κοινωνία και μετά για να προσαρμοστεί στις συνθήκες. Μια χαρά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Μια χαρά είναι. Δεν το κλαίγα το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Δημοσκοπικά κρατάει. Εγώ δεν βλέπω. Δημοσκοπικά μια χαρά είναι. Όχι, δεν είναι μια χαρά. Ανέβηκε στο 50 και μέσα σε 4 μήνες έχασε 20 μονάδες. Την πρώτη μέρα μετά την εκλογή όλες τις κυβερνήσεις είναι στο. Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. Σας το λέω και δεν το λέω μακιά κεντρέχεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόβλημα. Αυτό που κρατάει ακόμα είναι η εικόνα του Πρωθυπουργού. Σε όλα στους τομείς του κυβερνητικού έργου, ο ΣΥΡΙΖΑ χτυπάει αρνητικά. Το είδαμε και στη δημοσκόπηση. Γι' αυτό σας το λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόβλημα. Και αν θέλετε, δεν είναι καθόλου καλό για την ελληνική κοινωνία να απονομοποιηθεί και η κυβέρνηση. Διότι τότε η ελληνική κοινωνία θα μείνει ανερμάτιστη. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Γίνει έτσι. Αλλά εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι υφίσταται ένα θέμα εσωτερικού προβλήματος της κυβερνητικής πλειοψηφίας ως πλειοψηφίας, διότι είναι προφανές ότι η πρόεδρος της Βουλής ακολουθεί μια αποκλίνουσα σιγά σιγά πορεία για τη δική της ατζέντα, την όποια. Και το δεύτερο είναι βεβαίως ότι μιλάμε για το επεισόδιο και δεν μιλάμε για το γεγονός ότι μέσα σε 4 μήνες έγινε μια πολύ μεγάλη διαδήλωση για την υγεία. Αυτό ξεχάστηκε. Μέσα από το επεισόδιο. Ότι ξεχάστηκε το θέμα. Το ερώτημα το χθεσινό είναι: άνθρωποι στο δρόμο διαδηλώνουν για την υγεία απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Αυτό είναι το γεγονός. Δεν διαλύθηκε να σε 4 μήνες η υγεία. Εγώ δεν είπα ότι δεν είχε προβλήματα η υγεία. Αυτό δεν είναι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν διαδηλώνουν εναντίον του κ. Κουρούπλη. Διαδηλώνουν εναντίον μια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί χρόνια. Είναι σίγουρο ότι δεν διαδηλώνουν και υπέρ του κ. Κουρούπλη. Είναι σίγουρο ότι δεν διαδηλώνουν και υπέρ τη κυβέρνηση. Για να είμαστε. Εδώ έχουμε λοιπόν. Ποιο είναι, έχουμε την έναρξη μιας διαδικασίας πολύ γρήγορα διαμαρτυριών εναντίον αυτής της κυβέρνησης. Και κάτι άλλο το οποίο θέλω να πω, το οποίο εγώ το κρατάω, επανέρχομαι στο θέμα δηλαδή του παλιού μου Υπουργείου, είχα υπογράψει μια απόφαση τότε περί προστασίας του δικαιώματος στην κυκλοφορία. Τι εννοώ, δεν μπορούν οι διαδηλώσεις να κλείνουν το κέντρο της Αθήνας. Είχαμε πει, έχει απόλυτο δικαίωμα ο διαδηλωτής. Όχι, όχι, να το εξηγήσω. Είχαμε καθορίσει ότι θα μπορούσε η αστυνομία να περιορίζει σε κομμάτι το δοστρώματος στις μικρές διαδηλώσεις. Παρατηρώ ότι τους τελευταίους 4 μήνες και 4 και 5 και 10 κλείνουν το κέντρο της Αθήνας και γίνεται της Παλαμής. Επειδή προβλέπω ότι με τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση οι διαδηλώσεις θα πολλαπλασιαστούν, είναι καλό η κυβέρνηση να επανέλθει με σοβαρότητα στον τρόπο. Θα κάνει κάτι τέτοιο. Πάμε να φύγουμε όλοι μαζί τότε. Μα εάν το κάνει. Δεν βλέπω, κύριε, δεν διαφύστε. Μην λέμε πράγματα που δεν γίνονται. Θα φύγουμε για άλλο λόγο. Και ξέρετε, το κέντρο της Αθήνας. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πολλά πράγματα τώρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει πολιτικό πρόβλημα με την πρόεδρο της Βουλής, αλλά έχει μετανιώσει που την ψήφισε. Το ρωτήσω ευθέως.
αυτό να το ρωτήσετε. Εγώ εκείνη την ημέρα πρέπει να σας πω ότι είχα μια βαρύτατη δηλητηρίαση και ήμουν στο κρεβάτι. Το θυμάμαι. Οπότε, οπότε δεν μπορώ να λογοδοτήσω για ψήφο που δεν έδωσα. Ούτε καν δεν εκλήθη δε να μιλήσω, δεν εκλήθη δε να συζητήσω ούτε την επιλογή. Κατά συνέπεια πρέπει να σας πω ότι είμαι ο τελευταίος δυνάμενος να σας απαντήσει.